Χτες τη νύχτα άρχισα να κοιμηθώ, προσπαθούσα να γράψω κάποια πράγματα. Λέω τώρα, δεν τη συμπαθώ πολύ της press conference, δεν φταίτε εσείς γι' αυτό, εγώ φταίω. Παρά είμαι, υπερέχει μάλλον η καλλιτεχνική μου έτσι φύση, της πιο, αν θέλετε, όχι επιχειρηματικής, της δουλειάς, ας πούμε. Δεν μ' αρέσει να το πουλάω αυτό που κάνω με αυτόν τον τρόπο. Προτιμώ να τραγουδώ. Και κυρίως γιατί δεν νομίζω ότι είναι αρκετά τα λόγια, γιατί δεν βρίσκω αρκετά λόγια και τα πρέποντα να πω σε κάτι τέτοιο. Όταν τα βλέπω μετά, λέω πω, τι το είπα αυτό τώρα, γιατί δεν είπα εκείνο που ήθελα να πω. Και έτσι αποσυντονίζομαι σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να πω ότι δεν φουσκώνω από περηφάνεια για όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα. Κάτι τέτοιο. Όχι, θα μου πέρασε. Ναι. Και για να μου φύγει λίγο αυτό και να χαλαρώσω, εννοείται ότι οι πρώτες μου ευχαριστίες θα πάνε στο Δήμο της πόλης μου, που είχε την ευγένεια να σκεφτεί να κάνει μια τέτοια συναυλία. Έχω κάνει πάρα πολλές συναυλίες, εννοείται. Ούτε θυμάμαι πόσες. Αλλά αυτή έχει μια άλλη σημασία. Άντριες ή φτές. Αναρωτιέμαι γιατί κλαίω. Εννοείται ότι είναι χαρά, αλλά είναι και πόνος. Ο πόνος είναι υπαξιακός, για να φιλοσοφήσουμε και λίγο. Δεν είναι και το πιο ωραίο πράγμα να μετράς χρόνια. Όλοι οι άνθρωποι το ξέρουν, γυναίκες και άντρες. Ο χρόνος περνάει και αναρωτιόμαστε τι έχουμε κάνει, τι θα κάνουμε, φοβόμαστε μην τελειώσει αυτό που κάνουμε. Μην δεν είναι πια τόσο όμορφο όσο ήταν. Και είναι τρομακτικό. Απλά τρομακτικό. Αλλά και υπέροχο ταυτόχρονα. Γιατί πιστεύω ότι ό,τι κάνουμε, κάποια στιγμή έρχεται μπροστά μας, θεόρατο, και μας κάνει πιο δυνατούς απέναντι στον θάνατο. Και όχι μόνο τον θάνατο του ανθρώπου, αλλά τον θάνατο των πράξεών μας, του σκοπού για τον οποίο ζούμε. Είναι τα 50 μου χρόνια φέτος, ναι. Και εύχομαι να υπάρξει και το 51 και το 52 και το 53, γιατί δεν θα ήθελα να τελειώσει όλο αυτό που μου συμβαίνει. Τα μουσικά χρόνια. Ε? Τα μουσικά χρόνια. Ναι. Σωστός. Δεν είναι τα γενέθλιά μου δυστυχώς φέτος, είναι τα γενέθλια μιας καριέρας. Μιας καριέρας που ξεκίνησε, θα σας πω μια μικρή ιστορία, λοιπόν, κάπως έτσι θα το ξεπεράσω. Σας ευχαρίστησα, όχι, γιατί με πιάσαν τα κλάματα. Ευχαριστώ λοιπόν τον Δήμο της Λάρνακας, τον Δήμαρχο και όλη την ομάδα, Κωστάκη μου εσένα, τον Αντιδήμαρχο, που σκεφτήκα να κάνουν αυτή τη συναυλία και την κάνουν με πολύ αγάπη και το αισθάνομαι. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τα λόγια σας και για την πρόθεσή σας.